Εμείς συνηθίζουμε όλες τις δράσεις που κάνει η ΠΟΕΔΗΝ να ακολουθούμε. Είμαστε μέλος της ΠΟΕΔΗΝ, στον Σωματείο. Λοιπόν, σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ κήρυξε πανηγυρνομική απεργία. Εμείς εδώ, ακολουθώντας τις δραστηριότητες της ΠΟΕΔΗΝ, οργανώσαμε μια στάση διαμαρτυρίας στα προβλήματα του νοσοκομείου. Για να ακουστούν στον κόσμο τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο και δεν είναι λίγα. Όπως είπαμε, το νοσοκομείο λειτουργεί με συμβασιούχους, επικουρικό προσωπικό, ΑΕΔ, όλους αυτούς. Προγραμματικές εκδόσεις κυβέρνησης δεν ακούσαμε μία κουβέντα για το αν θα συνεχίσουν αυτοί να εργάζονται στο νοσοκομείο, με ποια μορφή, αν θα γίνουν. Εμείς ζητάμε βέβαια μονιμοποιήσεις των ανθρώπων. Γιατί έχουν προσφέρει τα μέγιστα και την εποχή της πανδημίας και τώρα που το προσωπικό δεν βγαίνει στις βάρδιες. Λοιπόν, προβλήματα στο νοσοκομείο έχουν πάρα πολλά. Το κύριο μεγάλο πρόβλημα είναι το ακτινολογικό. Είχαμε κάνει πριν 5-6 μήνες μια διαμαρτυρία με τους εργαζόμενους στο ακτινολογικό για τα προβλήματα που υπάρχουν, για τις ελλείψεις, για όλα αυτά. Τα έχουμε θέσει υπόψη της διοίκησης. Η διοίκηση, η μόνιμη προδόσεις ήταν ότι θα έρθουν και άλλοι εργαζόμενοι, επικουρικοί, μόνιμοι κτλ. Έχουν περάσει 7-8 μήνες, δεν έχει έρθει κανείς. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ακτινολογικό είναι χειρότερη από ό,τι ήταν τότε. Ένα αυτό. Δεύτερο, για τους συμβασιούχους. Είπαμε, να σας πω ένα παράδειγμα, οι τριμηνίτες, αυτοί που ήρθαν να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους στην εποχή του COVID, στις 39 του λίγη σύμβασή τους είναι 13 άτομα. Κάποιοι από αυτούς, αρκετοί από αυτούς είναι τραυματοφορείς. Όταν αυτοί θα πρέπει τώρα να πάρουν τις άδειες τους να φύγουν. Γιατί 39 του λίγη σύμβασή τους. Λοιπόν, τώρα θα μείνουμε με το μισό προσωπικό, ας πούμε, στους τραυματοφορείς. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι τα εξιτήρια του νοσοκομείου. Ξέρετε, τα εξιτήρια του νοσοκομείου γινόντουσαν με το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ τώρα αποσύρθηκε και λέει: εμείς δεν κάνουμε εξιτήρια, μόνο τα επίγοντα περιστατικά. Και δίκιο έχουν. Πήρε 3-4 τραυματοφορείς, ανεκπαίδευτος, είναι συμβασιούχοι, ακόμα και οι οδηγοί των ασθενοφόρων αυτών που πηγαίνουν τα εξιτήρια στο σπίτι τους, είναι ανεκπαίδευτοι. Είναι συμβασιούχοι όλοι αυτοί. Λοιπόν, πώς θα πάρε ένα περιστατικό στο σπίτι? Ενέχει κινδύνους αυτή η ιστορία. Και θέλοντας, συνεχίζοντας, η κυβέρνηση έβγαλε νομοσχέδιο με πράξη νομοθετικού περιεχομένου κατ' επίγον για το ΕΚΑΒ για να συμπληρώσει τα πληρώματα. Με τι? Με οδηγούς απορριμματοφόρων, με οδηγούς πυροσβεστικών αυτοκινήτων, με οδηγούς στο ΣΟΤΑ, με στρατιωτικούς. Όταν γίνει ένα περιστατικό, ας πούμε, στην Καλονή, θα πρέπει το ΕΚΑΒ, όπου πάει εκεί το πλήρωμα, να είναι εκπαιδευμένο. Είναι θέμα χρόνου, θέμα ζωής και θανάτου, το να πάει εκπαιδευμένο προσωπικό, να μπορέσει να δώσει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το περιστατικό εδώ. Λοιπόν, αυτά τα θέτουμε στο λαό για να καταλάβει ότι η κυβέρνηση αυτό που είπε, ότι θέτει σαν προτεραιότητα την υγεία, να καταλάβουν πού το πάνε. Σε λίγο θα έρθουν τα ιδιωτικά ασθενοφόρα, θα τα πληρώνεις από την τσέπη σου, τα ασφαλιστικά ταμεία βεβαίως που θα έχουν αιμορραγία από εκεί και όλα αυτά. Σε πολλά τμήματα του νοσοκομείου υπάρχουν προβλήματα, όπως ορθοπαιδική, ψυχιατρικό, λοιμώξεις, τεχνητό νεφρό, διάφορα άλλα τμήματα υπάρχουν, δεν φτάνει το νοσηλευτικό προσωπικό, και αν πάρετε υπόψη ότι έχουν εξειδικευτεί οι υπηρεσίες ιατρικής και νοσηλευτικής και χρειάζονται παραπάνω άτομα, δεν βγαίνει. Να σας πω για τη διοικητική υπηρεσία, τα ίδια. Και εκεί έχουν φόρτο εργασίας, ό,τι τις άνοιξες δεν μπορούν να πάρουν. Να σας πω για την τεχνική υπηρεσία, τα ίδια. Να σας πω για το γραφείο ψυχολόγων, τα ίδια, ούτε εκεί φτάνουν. Με συμβασιούχους δουλεύουν. Λοιπόν, όλα αυτά εμείς τα θέτουμε υπόψη του ελληνικού λαού για να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται στο νοσοκομείο. Αυτά το φαίνεστε, το επιφανειακό, ότι όλα λειτουργούν καλά, είναι ψέματα. Εμείς ξέρουμε, είμαστε κάθε μέρα εδώ δίπλα στους εργαζόμενους και ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματά τους. Αν δεν γίνει γενναία χρηματοδότηση του ΕΣΥ, το ΕΣΥ θα καταρρεύσει στη λίγη. Αυτό να το έχει υπόψη του ο κόσμος. Συμμετέχουμε λοιπόν κι εμείς στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση εδώ πέρα των εργαζομένων του νοσοκομείου. Συμπαραστεκόμαστε στα δίκαια αιτήματά τους και βάζουμε μπροστά και τα θέματα τα οποία έχουμε αναδείξει και εμείς πολλές φορές σαν εργατικό κέντρο και με σωματεία και με άλλους φορείς, για τα θέματα στις δομές υγείας, τις τεράστιες ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στα κέντρα υγείας του νησιού μας και όπου εκεί που υπάρχουν. Εμείς παλεύουμε να φτιαχτούν κι άλλα,
ακόμα περισσότερο, αλλά και εδώ πέρα στο νοσοκομείο για την ενίσχυση τόσο σε προσωπικό όσο και σε ιατρικό εξοπλισμό. Είδαμε και πριν μια εβδομάδα ότι μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της, όπου θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί άμεσα στο κέντρο υγείας Άντισσας αν υπήρχε οδηγός, γιατί από όσο πληροφορηθήκαμε, που είδαν κάποια δημοσιεύματα και το φως της δημοσιότητας, υπήρχαν, έχει το κέντρο υγείας Άντισσας δύο περισύγχρονα ασθενοφόρα, αλλά δεν έχει οδηγούς. Και τώρα βλέπουμε, είδαμε προχθές, η νέα κυβέρνηση, αντί να παίρνει ουσιαστικά μέτρα για την, για τον εξοπλισμό σε προσωπικό των δομών υγείας, όχι μόνο στο νησί μας αλλά και πανελλαδικά, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, λέει ότι οδηγοί απορριμματοφόρων, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, πυροσβέστες θα φύγουν από τις υπηρεσίες τους, θα υποστελεχωθούν δηλαδή και οι ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες, πόσο μάλλον και οι πυροσβεστικοί που είμαστε τώρα και σε καλοκαιρινή περίοδο, για να βοηθήσουν, για να συνδράμουν σαν οδηγοί στα στενοφόρα. Είναι απαράδεκτο, διότι και μέσα σε λίγες μέρες δεν μπορεί ένας άνθρωπος μέσα σε 10 μέρες να πάρει την πλήρη κατάρτιση που χρειάζεται για να μπορεί να συνοδεύει έναν ασθενή από το σπίτι του μέχρι το νοσοκομείο, μέχρι το κέντρο υγείας. Αντιθέτως, εμείς θέτουμε ότι βάζουμε στο επίκεντρό μας ότι χρειάζεται να γίνουν μόνιμες προσλήψεις σε προσωπικό και σε ιατρικό εξοπλισμό και για να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο τα κέντρα υγείας αλλά και το νοσοκομείο της Μυτιλήνης.